Ζήτημα τιμής ήταν για τους αστυνομικούς ο εντοπισμός και η σύλληψη ενός εκ των δραστών που δρούσαν ανεξέλεκτα και με θράσος στην ευρύτερη περιοχή του Πογονίου, σκορπώντας τρόμο, ειδικά σε ηλικιωμένους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με το σκληρό πρόσωπο της βίας και της εγκληματικότητας. Σε συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύνησης Ασφαλείας Ιωαννίνων και σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών Επίρου, συνελήφθη στα κτίσματα 25χρονος υπήκος Αλβανίας, μέλος της ομάδας, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε σχετικό ένταλμα σύλληψης. Η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει και άλλους τρεις υπηκόους Αλβανίας, μέλη της οργάνωσης, οι οποίοι και αναζητούνται. Χαρακτηριστικό της δράσης τους ήταν το γεγονός ότι ενεργούσαν με ιδιαίτερη βιαιότητα και σκληρότητα, ασκώντας σωματική βία σε βάρος ηλικιωμένων θυμάτων. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 13 υποθέσεις και ειδικότερα 6 ληστείες και 7 διαρρήξεις. Σε μία μάλιστα από τις ληστείες που διαπράχθηκε σε βάρος 90χρονου, συνέπεια των τραυμάτων που του προκάλεσαν, επήλθε ο θάνατός του. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Αστυνομικών Υπηρεσιών Ηπείρου, Κώστας Κούμας, στη δήλωσή του υπογράμμισε ότι για την αποδόμηση του εγκληματικού δικτύου και τη διακρύβωση της παράνομης δραστηριότητας των μελών προηγήθηκε εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας διασταυρώθηκαν, αξιολογήθηκαν και αναλύθηκαν όλα τα στοιχεία και δεδομένα. Μάλιστα, όπως είπε, σε ειδική ομάδα αστυνομικών από την υπηρεσία είχε ανατεθεί το ειδικότερο πεδίο της αναζήτησης του εντοπισμού και της σύλληψης των μελών της εγκληματικής ομάδας. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δράστες, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2017, είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη ληστείων με ιδιαίτερα βίαιο τρόπο και κλοπών από οικείς ηλικιωμένων, τους οποίους στοχοποιούσαν θεωρώντας τους εύκολους στόχους. Χαρακτηριστικό της δράσης τους ήταν το γεγονός ότι ενεργούσαν με ιδιαίτερη βιότητα και σκληρότητα στα ηλικιωμένα θύματά τους, μη διστάζοντας να τους δέσουν, να τους φημώσουν και να τους τραυματίσουν, ασκώντας σωματική βία και ενεργώντας με την απειλή μαχαιριών, κυνηγητικών όπλων και ράβδων κατά περίπτωση. Σε μία μάλιστα από τις ληστείες που διαπράχθηκε σε βάρος 90χρονου ημεδαπού, συνεπία των τραυμάτων του που του προκάλεσαν, επήλθε ο θάνατός του. Θεωρούμε αυτή την εξακρίβωση ως ένα καθοριστικό χτύπημα, καθώς τερμάτισε τη δράση μιας επικίνδυνης ομάδας που δρούσε στην Παραμυθόριο και είχε δημιουργήσει έντονο αίσθημα φόβου στους πολίτες και κρίνουμε ότι θα συντελέσει την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών. Να σημειώσω ότι προηγήθηκε σημαντική έρευνα για να καταλήξουμε στη σύλληψη του 25χρονου μέλους της ομάδας κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων και στη διακρύβωση της δράσης της εγκληματικής αυτής ομάδας. Και γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ τα στελέχη της παραπάνω υπηρεσίας που συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα, καθώς και τα στελέχη του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Ηπείρου. Ενεργώντας μεθοδικά και προχωρώντας τις έρευνές μας βήμα-βήμα, καταφέραμε να εκμηνατήσουμε τη δράση της εγκληματικής ομάδας και στα επόμενα στάδια της έρευνας, αναλύοντας τα στοιχεία και ενδείξεις που είχαμε συλλέξει όλο το προηγούμενο διάστημα, προχωρήσαμε στο σχεδιασμό της επιχείρησης για την αποδόμησή της. Ενδιαφέρον έχει και η σύσταση στους πολίτες να είναι πιο προσεκτικοί αναφορικά με τους ανθρώπους που επιλέγουν να εργαστούν σε διάφορες αγροτικές δουλειές, μιας και ο δράστης φαίνεται να έχει εργαστεί στην περιοχή και έτσι γνώριζε πρόσωπα και καταστάσεις. Τα άτομα αυτά και άλλα άτομα που έχουμε συλλάβει στον παρελθόντα χρόνο να έχουν απασχοληθεί από τους τοπικούς είτε κτηνοτρόφους είτε γεωργούς και να έρχονται αυτοί μετά από ένα μήνα να τους κλέβουν, να τους ληστεύουν. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν τη συνεργασία της αστυνομίας όλοι οι κάτοικοι στην Παραμυθόρο περιοχή, αλλά και κάθε πολίτη σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας μας. Προσληφθήκε ένας διοίκης στην περιοχή. Ναι, δυστυχώς είχε εργαστεί. Ο αστυνομικός διευθυντής Ιωαννίνων, κ. Βασιλάκος, υποστήριξε ότι ήταν ζήτημα τιμής, υπογραμμίζοντας ότι είχαν δώσει υπόσχεση στους κατοίκους των ακριτικών περιοχών να σταματήσουν την εγκληματική δράση και να αποκαταστήσουν την τάξη. Μάλιστα, κάλεσε τους πολίτες να συνεργάζονται με την αστυνομία και να ενημερώνουν άμεσα για τυχόν περίεργες ενέργειες και κινήσεις. Είχαμε δώσει λόγο στην τοπική κοινωνία, στους υπεύθυνους δημάρχους, στις αδελφότητες, στον κόσμο της Παραμεθωρίου περιοχής, ότι θα φτάσουμε σε αίσιο αποτέλεσμα. Ήταν ζήτημα χρόνου. Το υλοποιήσαμε. Από πλευρά μου θέλω να δώσω την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο. Όλη η περιοχή αστυνομεύεται, ειδικά η Παραμεθώρια περιοχή, να είναι σίγουρος ο κόσμος, να νιώθει ασφάλεια. Δρούν καθημερινά
μέρα νύχτα πάρα πολλές δυνάμεις, ειδικές ομάδες που προσπαθούν για το καλύτερο. Τέλος, ο διοικητής της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ιωαννίνων, κ. Μουσελίμης, ολιγόλογος όπως πάντα, αναφέρθηκε και εκείνος στην υπόθεση. Να ευχαριστήσω το προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ιωαννίνων και ειδικά την ομάδα που συστήθηκε για το σκοπό αυτό, γιατί κατάφερε ύστερα από πολλούς μήνες και με πολύ κόπο να έχει αυτό το άριστο αποτέλεσμα. Από την μέχρι στιγμής έρευνα εξακριβώθηκε ότι η εγκληματική ομάδα είχε διαπράξει πολλές υποθέσεις, οι οποίες και αναφέρθηκαν. Στο Κεράσοβο Πογονίου Ιωαννίνων εισήλθαν σε σπίτι 90χρονοι μεταπού και αφού του άσκησαν σωματική βία, χτυπώντας τον με ξύλινο αντικείμενο στο κεφάλι και προκαλώντας τον βαρύτατο τραυματισμό, τον εγκατέλειψαν και τράπηκαν σε φυγή, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 750 ευρώ. Εξαιτίας δε των παραπάνω τραυμάτων, το θύμα 5 περίπου μήνες αργότερα κατέληξε. Την 17/5/2017 το πρωί, στην λίμνη Πογονίου Ιωαννίνων, εισήλθαν σε σπίτι μεταποίηση ηλικίας 100 ετών. Την ακινητοποίησαν με τη χρήση βίας, τη δέσμευσαν και τη φήμωσαν και αφού ερεύνησαν τους εσωτερικούς χώρους, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 240 ευρώ. Την 1/6/2017 πρωινές ώρες στο Κεράσοβο Πογονίου Ιωαννίνων εισήλθαν σε σπίτι 83χρονη συμμεταπής και αφού την ακινητοποίησαν με τη χρήση σωματικής βίας, τη δέσμευσαν και τη φήμωσαν, ερεύνησαν τους εσωτερικούς χώρους και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Την 1/7/2017 απογευματινές ώρες στα κτίσματα Ιωαννίνων λίστεψαν δύο αλλοδαπούς υπηκόους Αλβανίας, οι οποίοι ανέμεναν σε στάση λεωφορείου, αφαιρώντας από τον έναν με την απειλή μαχαιριού και κυνηγητικού όπλου το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ και 500 λέκ Αλβανίας. Την 8/7/2017 το βράδυ στην περίβλεπτο Ιωαννίνων εισήλθαν σε σπίτι όπου διαμένει ζευγάρι μεταπών ηλικίας 79 και 78 ετών και αφού χρησιμοποίησαν βία σε βάρος της 79χρονης με τη χρήση ξύλινης ράβδου, την έδεσαν και εξανάγκασαν τον 78χρονο να τους παραδώσει το χρηματικό ποσό των 420 ευρώ. Την 27/9/2017 το πρωί στην περίβλεπτο Ιωαννίνων προσέγγισαν 88χρονη μεταπή πεζή την ώρα που επέστρεφε από την εκκλησία και αφού την ακινητοποίησαν με τη χρήση σωματικής βίας, αποχώρησαν χωρίς να αφαιρέσουν κάτι. Επιπρόσθετα, εξακριβώθηκε ότι οι δράστες εμπλέκονται στις παρακάτω υποθέσεις τετελεσμένων ή και απόπειρων κλοπών. Το χρονικό διάστημα από 16/4/2017 έως 22/5/2017 στο Μαυρονόρος Πογονίου Ιωαννίνων, αφού παραβίασαν πόρτα σπιτιού, αφαίρεσαν κυνηγητικό όπλο. Το χρονικό διάστημα από 16/18/5/2017 στο Κεράσοβο Πογονίου Ιωαννίνων διέριξαν πόρτα σπιτιού με τη χρήση μεταλλικού αντικειμένου χωρίς να αφαιρέσουν κάτι. Το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2017 στο Κεράσοβο Πογονίου Ιωαννίνων παραβίασαν παράθυρο οικίας χωρίς να αφαιρέσουν κάτι. Την 8/9/2017 στην Πογονιανή Ιωαννίνων, αφού έθραυσαν το τζάμι παραθύρου του γυμνασίου, εισήλθαν στο εσωτερικό χωρίς να αφαιρέσουν αντικείμενα. Την 10/6/2017 στη λίμνη Πογονίου Ιωαννίνων διέριξαν οικία, από όπου αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ, καθώς και τα κλειδιά του σπιτιού και του αυτοκινήτου των ιδιοκτητών. Την 29/30/2017 στην Κρία Ιωαννίνων διέριξαν σπίτι και αφαίρεσαν μεγάλο χρηματικό ποσό και προσωπικά έγγραφα. Το χρονικό διάστημα από 10/10 έως 17/11/2017 στην κάτω Λαψίστα Ιωαννίνων διέριξαν σπίτι και αφαίρεσαν τηλεόραση και ηχοσύστημα.